Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Η καταγωγή του είναι από τη Λακωνία. Η οικογένειά του είχε παράδοση στην πολιτική. Σπούδασε στη νομική Αθηνών και έκανε το διδακτορικό του στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Σε μια σεμνή τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σαϊνοπούλου Ιδρύματος τιμήθηκε για την προσφορά του τόσο για τη Σπάρτη όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, παρουσία μελών της οικογένειάς του, πρώην υπουργών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ελέγχθη πρωτήτερη μια σπουδαία προσωπικότητα και πολιτική και πνευματική. Εγώ είχα τύχει να τύχω υποδοχής για πρώτη φορά στο συνέδριο του 83 από τον προεδρεύοντα τότε Γιάννη Βαρβιτσιώτη ως νέος βουλευτής και από την πρώτη και όλα στιγμή μας συνέδεσε μια ιδιαίτερη σχέση. Εγώ ως μαθητής και ο ίδιος ως δάσκαλος της πολιτικής. Ανήκει στη γενιά του πολέμου. Όπως ελέγχθη πρωτήτερα είμαστε εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, οι τυχεροί που δεν ζήσαμε ποτέ πόλεμο, μόνο μην το θεωρούμε αυτό σαν δεδομένο. Όπως επίσης και την ίδια τη δημοκρατία. Μην τα θεωρούμε δεδομένα. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συγκίνησε αλλά και προβλημάτισε με το λόγο του, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωντανής ιστορίας της μεταπολίτευσης στη χώρα μας, αφού διατέλεσε βουλευτής, υπουργός και διακρίθηκε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του. Ούτε γεννήθηκα, ούτε μεγάλωσα εδώ. Όμως από τον πατέρα μου έμαθα να αγαπώ τη Σπάρτη και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Αγάπησα τον τόπο αυτόν τον οποίο δυστυχώς οι νεότεροι έχουν καταστρέψει. Τον τόπο που άξιζε περισσότερα. Μια πόλη η οποία έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, να είναι πιο δυνατή. Να είναι κυριάρχουσα πόλης. Όταν το όνομα Σπάρτη έχει μεταλαμπευθεί σε 60 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς τη Σπάρτη την έχουμε υποβαθμίσει. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμά να βγει.